Εγώ όταν αποφάσισα να κάνω την πρόταση γάμου στη Βραζιλία, επιτέλου η Ήβρα ήταν πολύ όμορφο ταξίδι. Στη Βραζιλία αν το βρήκε. Ναι, στη Βραζιλία. Το έφερα και πήγαμε κοντά κάπου σε μια θάλασσα στον Κάβερνος με τα άσπρα βράχια κλπ. Ηλιοβασίλεμα. Με έναν κρασί, κάτι. Ήσουν ήρεμος εσύ όταν έκανες την πρόταση γάμου? Να σου πω, όταν γονάτισα για την πρόταση γάμου, η Μαρίνα γονάτισε μαζί μου. Αλήθεια? Ναι. Και μου είπε ότι σε αυτό το γάμο θα είμαστε ίσοι. Τι ωραία! Είπε, ναι. Τι ωραία, πραγματικά! Όμορφα. Παλεύκουμε το. Παναγία μου, πώς μου αρέσουν αυτές οι ρομαντικές ιστορίες, ειλικρινά. Αυτό που είπες τώρα, παλεύκουμε το, Προκόπη μου. Έτσι. Νομίζω ότι ο γάμος, όντως, θέλει συνεχή δουλειά και συνεχή προσπάθεια. Εσείς σε ποιες φάσεις νιώθετε ότι μπορεί να είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα? Στις φάσεις όταν πιέζονται τα πράγματα, είτε κοντά κάποια πρεμιέρα, κάποιο από τους δυο μας, είτε όταν πιεζούν τα πράγματα με τα μωρά, όταν τα ίδια τα μωρά πια, όταν νιώθουμε και ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πια την κατάσταση μαζί, όταν τα παρατά ο ένας γιατί δεν αντέχει και πρέπει για μένα να λάβει ο άλλος. Συζητάτε πολύ με τη Μαρίνα, τα μιλάτε όλα αρκετά, πολύ. Αρκετά. Εντάξει, είμαι και λίγο μούρμουρος εγώ. Έχεις άποψη για όλα? Όχι, κυρίως ότι έχω άποψη για όλα. Γιατί Προκόπη πειράξει... μου, ναι, δεν πρέπει να έχετε άποψη για όλα, ακόμα και για το που θα μπει ζάχαρη, ας πούμε. Όχι, για τούτο η Μαρίνα έχει την άποψη. Ναι. Σε αυτά νύπτω τα σχήρας μου. Εγώ είμαι λίγο μουρμουρός όταν με ενοχλήσει κάτι. Όταν με ενοχλήσει κάτι το εξαντλώ. Δηλαδή θέλω να δω γιατί με ενοχλήσε, πώς με ενοχλήσε, πώς. Καλό είναι αυτό. Okay. Ναι.